Λοιπόν, ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Αθανασόπουλος και η ερώτηση είναι αν υπάρχει θεραπεία για υποτροπιάωσες φρονιμότητες στις γυναίκες. Καλησπέρα σας και από μένα. Το ερώτημα που καλούμε να απαντήσω είναι νομίζω σε όλους σας πολύ γνωστό. Νομίζω ότι είναι κάτι που οι ουρολόγοι κατέχουν πολύ καλά και δεν νομίζω ότι θα καταφέρω να προσφέρω πολύ καινούργια γνώση. Απλώς θα προσπαθήσω να υπενθυμίσω κάποια πράγματα. Και βέβαια ελπίζω ότι είναι πιο εύκολο ερώτημα από το προηγούμενο. Φυσικά όλοι ξέρουμε ότι η κυσίδα εμφανίζεται με θορυβώδη συμπτώματα, παρόλο που είναι μια σχετικά εύκολη λίμωξη και τα χαρακτηριστικά της είναι το κάψιμο, ο πόνος συνούρηση, θολά, ούρα και το κλασικό είναι βασικά ότι έχουμε απουσία πυρετού. Το πολύ να φτάσει 37 και 2, 37 και 3. Είναι γνωστό επίσης ότι είναι η πιο συχνή μορφή ουρολίμωξης στις γυναίκες. Κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι σχετίζεται κατά μέσο όρο με 6 μέρες περίπου συμπτωμάτων, 2,5 μέρες περιορισμένης δραστηριότητας, σχεδόν μια μέρα αδυναμίας εργασίας και σχεδόν μισής μέρας παραμονής στο κρεβάτι. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι το πώς την ορίζουμε. Υπάρχει ο κλασικός ορισμός του CAS που μιλάει για τα 100.000 αποικίες ανά ml, όμως αυτό δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί. Υπάρχουν απόψεις που μιλούν ακόμα και για 100 αποικίες ανά ml και εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε πώς πάρθηκαν τα ούρα, αν πάρθηκαν με καθετήρα, με υπερηβική, αν είναι σε επαναβαλλόμενες καλλιέργειες το έβριμα. Οπότε δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί σε αυτό το κλασικό των 100.000 αποικιών. Και όσον αφορά τους μικροοργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την όλη ιστορία, το κολοβακτηρίδιο είναι μακράν το πρώτο, με ποσοστά πάνω από 70%. Και ακολουθεί ο πρωτέας, το μέγιστο φτάνει σχεδόν 10% και τα υπόλοιπα μικρόβια ακολουθούν πολύ πίσω. Είναι επίσης χρήσιμο να γίνεται μια διάκριση ανάμεσα στις υποτροπιάουσες κυστίτιδες, οι οποίες είναι 2 με 5 το χρόνο, το πιο συνηθισμένο είναι 3-4, τις επιμένουσες, που εδώ ουσιαστικά μιλάμε για ένα relapse. Πιο συνηθισμένα εμφανίζεται μια εβδομάδα μετά, τις πιο πολλές μπορεί να φτάσει και 2 εβδομάδες δέχονται κάποιοι και είναι από τον ίδιο μικροοργανισμό και τις αναμολύνσεις που ουσιαστικά εμφανίζονται ένα χρονικό διάστημα 20 ημερών με ένα μήνα και τις πιο πολλές φορές με διαφορετικό μικρόβιο. Ό,τι μεθοδολογία να ακολουθήσουμε για τη διερεύνηση, για να δούμε αν υπάρχει κάποιο αίτιο, τις πιο πολλές φορές δεν βρίσκουμε τίποτα. Μόνο σε ένα 5% των περιπτώσεων θα καταφέρουμε να βρούμε ότι υπάρχει κάποιο λειτουργικό ή ανατομικό πρόβλημα πίσω από αυτές τις κυστίτιδες. Κολλήσαμε. Κάποια επιδημιολογικά στοιχεία. Στην Αμερική έχει υπολογιστεί περίπου ότι υπάρχουν 8 εκατομμύρια επεισόδια το χρόνο. Υπάρχουν μελέτες που φτάνουν ακόμα και στις μισές σχεδόν γυναίκες ότι παρουσιάζουν ένα επεισόδιο κυστίτιδας στη ζωή τους. Μία στις 4 και ίσως λίγο παραπάνω είναι πιθανό να έχει υποτροπή το εξάμηνο ή το χρόνο που ακολουθεί μια κυστίτιδα. Η επίπτωση είναι μισό ένα άτομο το έτος. Υπάρχει υποτροπή που περίπου κατά μέσο σχεδόν στο 1/4 των γυναικών μετά την πρώτη προσβολή στο εξάμηνο που ακολουθεί. Σχεδόν οι μισές γυναίκες που είχαν προηγούμενες κυστίτιδες, θα ξαναπάθουν ίσως κυστίτιδα. Είναι πιο συχνές στις άνω των 55 ετών και μάλιστα σε ένα ποσοστό 10 με 15% γυναικών πάνω από τα 60, αυτές έχουν πιο συχνές υποτροπές. Η διάγνωση είναι σχετικά απλή, είναι το ιστορικό. Η κολπική εξέταση που είναι καλό να μην παραλείπεται για να βλέπουμε αν υπάρχει ατροφία στον κόλπο, να βλέπουμε τη θέση της ουρήθρας, αν η ουρήθρα έχει μια κάμψη προς τα κάτω, την απόσταση από το ορθό. Η γενική και καλλιέργεια ούρων συνήθως γίνεται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όμως και stick ούρων, και αυτό είναι ένα ερώτημα. Τώρα, το υπερηχογράφημα και η ενδοφλέβια ουρογραφία χρησιμοποιείται σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Από κάποιες μελέτες που έχουν γίνει, η υπερηχογράφημα χρησιμοποιείται περίπου στο 1/5 των περιπτώσεων. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι το ιστορικό. Στο ιστορικό πρέπει να επικεντρωθούμε και να ρωτήσουμε και για τα φαρμακοπρένια ασθενείς, αλλά και για ένα λεπτό θέμα, για το θέμα της σεξουαλικής ζωής της γυναίκας. Πολλές φορές και εμείς ντρεπόμαστε και η γυναίκα ντρέπεται.
και δεν παίρνουμε κατάλληλες πληροφορίες. Πρέπει λοιπόν να επιμένουμε σε αυτό και θα δούμε παρακάτω γιατί. Έτσι, κάποια παθοφυσιολογικά στοιχεία. Το κολοβακτηρίδιο είναι το πιο συνηθισμένο μικρόβιο που υπάρχει και κυρίως προέρχεται από το έντερο. Το πρώτο βήμα είναι ο αποικισμός του περιουρηθρικού χώρου και η μηχανική δράση της σεξουαλικής επαφής, το τραύμα που δημιουργείται στην ουρήθρα, η ουρήθρα είναι σε μια άσχημη θέση για αυτή και έχει και μικρό μήκος, είναι αυτό που οθεί τα μικρόβια μέσα στην κύστη. Επίσης, να έχουμε υπόψη μας ότι σπάνια τα μικρόβια μεταδίδονται στον σύντροφο, ενώ αντίθετα έχει περιγραφή συσχέτιση βακτηριακής κολπίτιδας και κυστίτιδας. Οι αιτίες τώρα που προδιαθέτουν τον αποικισμό του κόλπου σίγουρα είναι η δύναμη του επιτιθέμενου, του μικροβίου, και αυτά εξαρτώνται από τα ενίδια που έχουν τα μικρόβια, την προσκολικότητά τους, την άμυνα του ξενιστή, δηλαδή οι ομάδες αίματος, τον γκάγκ και άλλα πράγματα. Παίζει ρόλο η ενδογενής χλωρίδα σε γαλακτοβάκελο, είναι εξαιρετικά σημαντικό, όπως παίζει ρόλο και το pH, όπως και η ορμονική κατάσταση του κόλπου. Η διαταραχή της κολπικής χλωρίδας που γίνεται με διάφορους τρόπους, όπως η έμεινο ρύση κάνει μια διαταραχή της χλωρίδας, η σεξουαλική επαφή, τα σπερματοκτόνα σκευάσματα, ιδιαίτερα σημαντικό, διαφράγματα για αντισύλληψη, αντιβιωτικά, όλα αυτά κάνουν διαταραχή της κολπικής χλωρίδας. Τώρα, παράγοντες κινδύνου σε γυναίκες υγιείς, προεμανεμφυσιακές, νέες γυναίκες δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό η συχνότητα των σεξουαλικών επαφών, η χρήση των σπερματοκτόνων σκευασμάτων, να υπάρχει νέο σεξουαλικό σύντροφο τον τελευταίο χρόνο, καινούργιο σε κοσκινάκι μου, ψηλά σε κρεμασμένο, έτσι. Πρώτη κυστίδα σε μικρή ηλικία. Και κάποια πιο αστεία, το να κάνει κανείς, έχουν περιγραφεί και αυτά, αφρόλουτρα και τέτοια πράγματα, τα στενά ρούχα, μην με ρωτήσετε ακριβώς τι εννοούν με όλα αυτά που έχουν βγάλει, το είδος των ρούχων, όπως επίσης η ποδηλασία, ο σεγαλώδης διαβήτης και το σημαντικότερο, η απόσταση της ουρήθρας από τον προκτό, δηλαδή διαφορά μικρότερη από τα 2 εκατοστά, φαίνεται ότι παίζει κάποιο ρόλο. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι μερικά είχαμε κάποιες ιδεολειψίες από κάποιες μελέτες. Έχει φανεί ότι δεν σχετίζονται με αυξημένη, δηλαδή, αυξημένη παράγοντες κινδύνου. Πρώτον, το αν έχει ουρήσει η γυναίκα προ ή μετά την επαφή, η συχνότητα των ουρήσεων, ο τρόπος που καθαρίζεται η γυναίκα και η μάζα του σώματος. Όσον αφορά τώρα τους παράγοντες κινδύνους σε γυναίκες, οι οποίες πλέον είναι μεταεμονοπευσιακές. Η έλλειψη των ιστρογόνων είναι σημαντικότατο. Επίσης, η χειρουργική στην ουρογεννητική περιοχή, η ακράτεια των ούρων, η κυσταιοκύλη και με επακόλουθο βέβαια το υπόλοιμα των ούρων και είναι πολύ σημαντική αν παίρνουν ή όχι διουρητικά. Γιατί αυξάνει η πιθανότητα λίμωξης, γιατί πέφτει η οσμωτικότητα των ούρων λόγω της διάλυσης, με αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερη αναστολή μικροβίων. Άρα ξαναβλέπουμε εδώ τη σημασία που έχει το καλό ιστορικό. Να ρωτήσουμε τι φάρμακα παίρνει οι ασθενείς. Έτσι, και οι ηλικιωμένες είναι πιο πιθανό να παίρνουν διουρητικά. Επίσης, με την ηλικία είναι γνωστό ότι ελαττώνεται η γλυκοπρωτεΐνη TAM Hospholm. Η θεραπεία τώρα. Η θεραπεία γενικά είναι αποδεκτό ότι οι τρεις ημέρες είναι το ιδανικό. Το θέμα με την κυστίτιδα είναι ότι την αντιμετωπίζουν πολλές φορές παθολόγοι ή γυναικολόγοι. Σε κάποιες έτσι, μελέτες που είχαν γίνει, είχε βρεθεί ότι κυρίως χρησιμοποιούνται οι 10 μέρες από αυτούς τους γιατρούς. Οι τρεις μέρες, έτσι, σε συστηματικές μελέτες που έχουν γίνει και συνέκριναν 3, 7 και 10 μέρες, βγήκε ότι είναι η ιδανική θεραπεία, γιατί έχει και το μικρότερο μήκος θεραπείας με τα ίδια αποτελέσματα. Όμως, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν προλαμβάνει τις υποτροπές. Τα πιο χρησιμοποιούμενα είναι η κοτριμοξαζόλη, δηλαδή η σουμεθοξαζόλη και η τριμεθοπρίμη, η νίτροφοραντοΐνη και από τις κοινολόνες πιο πολύ χρησιμοποιείται η ισοψιφλοφλοξασίνη. Αυτά βέβαια πάντα για την οξία κρίση, έτσι, της οξίας κυστίτιδας. Και εδώ βλέπουμε από τα φάρμακα ότι δυστυχώς είναι το ιδανικό είναι να ξέρουμε σε μια περιοχή ποια είναι η ευαισθησία των μικροβίων στο συγκεκριμένο αντιβιωτικό. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και αυτό έχει σημασία γιατί ένα αντιβιωτικό
αν έχει χάσει το 20-25 περίπου της δύναμής του, τότε ουσιαστικά δεν μπορούμε να το δώσουμε εμπειρικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε εδώ, ας πούμε, σε αυτόν τον πίνακα που είναι λίγο παλιός, ότι εδώ είμαστε οριακά με την κότητρο μοξαζόλη. Το ίδιο συμβαίνει και με τα υπόλοιπα αντιβιωτικά. Άρα είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας τι γίνεται τουλάχιστον στην περιοχή μας όταν αποφασίζουμε να αρχίσουμε εμπειρική θεραπεία. Ένα χαρακτηριστικό επίσης της οξείας κυστίτιδας είναι ότι και τίποτα να μην κάνουμε μπορεί να φτάσει και σε ένα ποσοστό 50%, ισχυρίζονται μερικοί, χωρίς να κάνουμε τίποτα να γίνει καλά η γυναίκα. Η βασική αρχή είναι να δίνουμε φάρμακα τα οποία έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα, είναι καλά ανεκτά και ανακουφίζουν γρήγορα τα συμπτώματα. Γενικά, προτιμούνται αντιβιωτικά, τα οποία έχουν υψηλές συγκεντρώσεις στα ούρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, και τέτοια αντιβιωτικά από τις κοινωνίες είναι η ενοφροξασίνη και το σεπτρίν έχει υψηλές, και η νητροφορατοίνη που είναι βακτηριοστατικό. Τα συμπτώματα στο 80% των περιπτώσεων εξαφανίζονται μέσα στις πρώτες 48 ώρες. Δηλαδή η βελτίωση είναι θεαματική. Σε μερικές περιπτώσεις τα κάποια σημάδια παραμένουν και πέραν των 48 ωρών. Ενώ ουσιαστικά έχει φύγει ο μικροβιακός παράγοντας, υπάρχει η διαδικασία της φλεγμονής που είναι ακόμα σε εξέλιξη και αυτό δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίζει. Όσον αφορά την εμπειρική θεραπεία, η εμπειρική θεραπεία φαίνεται ότι είναι μάλλον αποδεκτή και τα αναπιθύμητα συμβάματα είναι λίγα και γενικά συμφέρει οικονομικά. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες πάνω σε αυτό και τι βγαίνει. Βγαίνει ότι σε γενικές γραμμές είμαστε καλυμμένοι να ξεκινάμε με εμπειρική θεραπεία, γιατί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ασθενών θα προσφέρει την σωστή κάλυψη. Εδώ όμως το πρόβλημα που μπαίνει είναι ότι θα κάνουμε κάτι πριν, θα κάνουμε έστω ένα stick ούρων. Δυστυχώς το stick ούρων δεν έχει καλή ειδικότητα. Και βρέθηκε ότι και αυτό μερικές φορές δεν μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα, περισσότερο από το να αξιολογούμε μόνο τα συμπτώματα. Με την χρήση της εμπειρικής θεραπείας, το άλλο κακό είναι ότι σκοτώνουμε τα αντιβιωτικά. Άρα πρέπει να είμαστε σε αυτό αρκετά σκεπτικοί. Από οικονομική μεριά, αν το δει κανείς, η οικονομική της υγείας, ναι, είναι αποδεκτό να δώσουμε, δεν κάνουμε κάποιο ιδιαίτερο κακό τάχα και μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς αυτή τη θεραπεία. Όμως, το ιδανικό είναι κανείς να έχει καλλιέργεια και να πηγαίνει στοχευμένα. Εκτός αν στην περιοχή του υπάρχουν αυτά τα δεδομένα που είπαμε και ξέρουμε ότι εμείς στην περιοχή μας το σεπτρίν, ας πούμε, δεν το έχουμε. Πάω κατευθείαν σε άλλο φάρμακο. Ας πούμε να πούμε ότι ήδη η σιπροξασίνη πάει να χαθεί. Έχει φτάσει σε κάποιες χώρες το 16% ήδη, έτσι, το να μην πιάνει. Έχουμε αντίθετα πολύ καλά στοιχεία με την νητροφορατοίνη, η οποία δεν χρησιμοποιείται στην οξεία μορφή, αλλά πιο πολύ σε χρονίες μορφές. Άρα αυτά είναι στοιχεία που πρέπει κανείς να τα έχει υπόψη του. Ουσιαστικά μιλάμε για μια κατάσταση που αν θέλουμε να αντιθεραπεύσουμε, πρέπει να κάνουμε πρόληψη. Και όταν μιλάμε για πρόληψη, μιλάμε για μακράς διάρκειας, χαμηλή δόση ενός αντιβιωτικού μετά την σεξουαλική επαφή, που είναι η πλέον αποδεκτή τεχνική. Δεν υπάρχουν μεγάλες σειρές με σύγκριση δύο μεθόδων. Της μεθόδου της χρόνιας χημειοπροφύλαξης, δηλαδή να παίρνει κανείς κάθε βράδυ μια χαμηλή δόση, ή μετά την σεξουαλική επαφή. Εδώ να τονίσουμε, θα πούμε και παρακάτω, ότι τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην πρόληψη είναι κάπως πιο περιορισμένα. Το εμβόλιο που έχουμε ακούσει για το κολοβακτηρίδιο, το γνωστό γυροβαξόν, δεν υπάρχουν, δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει κάποια υψηλή evidence. Οπότε είναι στην κρίση μας αν θα το χρησιμοποιήσουμε ή όχι. Προσωπικά δεν το πιστεύω ιδιαίτερα. Εδώ όμως έχουμε υπόψη μας ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε θετικά ότι μπορούμε απόλυτα να θεραπεύσουμε αυτή την κατάσταση. Θα παραμείνει ένα πολύ μικρό ποσοστό το οποίο θα κάνει υποτροπή, παρόλο που είναι σε προφυλακτική αγωγή. Όσον λοιπόν αφορά αυτές τις δύο μεθόδους, το να δώσουμε δηλαδή μακράς δόσεις, και αυτό πιο πολύ χρησιμοποιείται σε γυναίκες που δεν έχουν σεξουαλική ζωή, εκεί θα αναγκαστείς να δώσεις την κανονική χημειοπροφύλαξη, ενώ σε γυναίκες που έχουν σεξουαλική ζωή, προτιμάμε να δώσουμε την χημειοπροφύλαξη μετά την επαφή. Τα χαρακτηριστικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι δυστυχώς θυμεθροπίμη, στην Ελλάδα δεν έχουμε. Είναι η κοτριομοκοσαζόλη, η κεφαλεξίνη, η σύπροφλοξασίνη. Μάλιστα, με τη σύπροφλοξασίνη, ένας από τους πρώτους που ασχολήθηκε με αυτή την τεχνική ήταν ο καθηγητής ο κ. Μελέκος, όταν ήταν στην Πάτρα, είχε κάνει μια πολύ ωραία δουλειά.
Και έκτοτε γενικά έχουν γίνει πολλές μελέτες που έχουν καθιερώσει την σύπροφλοξασίνη σαν θεραπεία για τις υποτροπιάζουσες κυσίδες μετά την επαφή. Εδώ όμως να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να λέμε στη γυναίκα πρώτα απ' όλα ότι τη χαμηλή δόση θα την πάρει το πολύ σε μισή ώρα μετά την επαφή. Δεύτερον, ότι αυτή η δόση κρατάει για 12 ώρες. Αν περάσουν 12 ώρες, πρέπει να ξαναπάρει η δόση. Ίσως φαίνεται αστείο, αλλά μερικές φορές ξεχνάμε να δώσουμε τις πληροφορίες. Ας πούμε, μια γυναίκα που έχει εξαιρετικά έντονη σεξουαλική ζωή, είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε δεν ξέρω γιατί, μπορεί να φτάσει να, και έχει συμβεί αυτό, να πάρει τρομακτική δόση από ένα αντιβιωτικό, έτσι. Άρα λοιπόν είναι κάποιες μικρές λεπτομέρειες που είναι καλό να τις τονίζουμε. Τώρα, όσον αφορά την πρόληψη, ένα άλλο το οποίο έχει κάποια. Υπάρχουν μελέτες με σχετικές ενδείξεις καλές, είναι το Grasberry Juice και τώρα υπάρχει και σε χάπια. Έχει έρθει πλέον και στην Ελλάδα. Αυτό ελαττώνει από ό,τι φαίνεται την προσκολικότητα του κολοβακτηριδίου και στον πλενογόνο του κόλπου με αρκετά καλά αποτελέσματα. Η τοπική χρήση ιστρογόνων σε έμοιροβαυσακές γυναίκες επίσης θεωρείται ότι βοηθάει. Και λίγο θα γελάσουμε εδώ, θα μας φανεί αστείο. Το γιαούρτι είτε συστηματικά είτε και ενδοκολπικά έχει χρησιμοποιηθεί στον Καναδά. Φάνηκε όμως ότι ίσως κάτι προσφέρει. Συμπερασματικά, είναι το γαλακτοβάκελος που έχει μέσα, οπότε... Έτσι λοιπόν συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι αν θέλουμε να θεραπεύσουμε τις υποτροπιάζουσες κυστίτιδες, βασικά πρέπει να τις προλάβουμε. Και πώς θα τις προλάβουμε? Θα τις προλάβουμε πρώτον δίνοντας αντιβιωτική προφυλακτική χημειοπροφύλαξη και επιπλέον, εάν η γυναίκα είναι νέα, να μην χρησιμοποιήσει σπερματοκτόνα και να πάρει τα χαπάκια τα cranberry. Στις μεγαλύτερες γυναίκες είναι αποδεκτό να χρησιμοποιήσουμε ιστρογόνα που θα βοηθήσουν τον κόλπο και να δούμε αν υπάρχει υπόλοιμα ούρων που πρέπει να το αποφύγουμε. Και πριν τελειώσω, απλώς θα ήθελα επίσης να τονίσω κάτι ακόμα, ότι όταν ξεκινάμε την θεραπεία σε μία οξία κυσίδα, γιατί πολλές φορές κάνουμε όλοι το σφάλμα και λέμε στην γυναίκα να πιει πολλά νερά. Εκεί δεν βοηθάμε, γιατί είδαμε ότι κάνουμε μεγάλη διάλυση, έτσι, αλλάζουμε όλη την ιστορία. Εκείνο που βοηθάει είναι να αντισπούμε να κάνει κατεωνισμό ύδατος πριν. Καμιά φορά μπορεί να δώσουμε και λίγη μαγειρική σόδα που αλλάζει λίγο το pH των ούρων. Και στις 6 με 8 ώρες μετά, που πλέον θα έχει ελαττωθεί ο φόρτος μικροβίων από αυτή τη μηχανική έκπληση, τότε να αρχίσουμε την αντιβιωτική θεραπεία. Φαίνεται ότι αυτό βοηθάει. Αλλά επίσης, κάτι που πλέον έχουμε και την δυνατότητα είναι η χρησιμοποίηση από το cranberry, αυτά τα κράνια, όπως τα λένε, τα οποία. Φαίνεται ότι κάτι προσφέρει. Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.